Γαβρίλειο Άννης, είμαι από τους αρχαιότερους, θα έλεγα, εδώ στο νοσοκομείο, 27 χρόνια παρουσία. Είμαι ουρολόγος. Η γραμματέας της Πενταμελής Επιτροπής είναι η κυρία Παρκούρη Θεοδώρα, είναι αναισθησιολόγος. Ο ταμείας μας είναι ο Γιάννης, γνωστός και μη εξαιρεταίος Γιάννης Χατζηγεωργίου, παθολόγος. Ο παιδίατρός μας ο Ιορδάνης Παπαδόπουλος, ένας εκ των τριών. Και έχουμε και την κυρία Ντούμου Ελένη, ειδικευόμενη παθολογίας. Τουλάχιστον σαν ουρολόγος, προσπάθησα να εξοπλίσω με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τον με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό το τμήμα μου για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών. Το ίδιο φαντάσιμο δημιουργήθηκε και από πολλά άλλα, και από πολλές άλλες κλινικές. Και τα περισσότερα αυτά, ο εξοπλισμός του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, βέβαια με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα. Αλλά δυστυχώς ευρήκαμε σαν ουρολόγοι και τεράστια δυσκολία στην εφαρμογή των χειρουργικών μας επεμβάσεων. Από το ιατρικό σώμα και κυρίως από κάποιους μη κλινικούς ιατρούς. Δυστυχώς και εκ μέρους της τωρινής διοίκησης, αλλά και της προσωρινής διοίκησης που συμμετείχε ο τέος ιατρικός διευθυντής. Θέλησα να πραγματοποιήσω κάποια χειρουργία που εξειδικεύτηκα. Ομολογώ ότι ήμουν ο πρώτος της ελληνικής ουρολογίας που πήρα μία υποτροφία στο εξωτερικό για θέματα ανδρολογικής φύσεως. Δυστυχώς το εδώ νοσοκομείο δεν μπόρεσα ποτέ να τα εφαρμόσω. Όταν μετά από κάποια εμπόδια, σε εισαγωγικά εμπόδια, νόμιζα ότι ήρθε η στιγμή και μπορώ να τα πραγματοποιήσω, εζήτησα τη βοήθεια κάποιων πανεπιστημιακών καθηγητών του εξωτερικού να έρθουν στο νοσοκομείο μας, ώστε να πραγματοποιήσουμε συγκεκριμένα χειρουργία. Δυστυχώς και εδώ, όπως κοινώς λέγεται, έφαγα πόρτα. Και την έφαγα. Τέσσερις καρδιολόγους, οι οποίοι πρέπει να είναι στη μονάδα εμφραγμάτων. Τα τελευταία δύο χρόνια, στη μονάδα εμφραγμάτων, λειτουργούν δύο καρδιολόγοι. Παρ' όλα αυτά, δεν ανέστειλε ποτέ τη λειτουργία της. Με δύο γιατρούς επίσημα σε αυτό το τμήμα. Ανεξάρτητα από το πώς καλύπταν τα κενά οι υπόλοιποι γιατροί από τη μάφια από οπουδήποτε, επίσημα στο τμήμα ήταν δύο. Εκ των οποίων ο ένας έκανε τα χαρτιά του για να φύγει, γιατί δεν αντέχει άλλο και σίγουρα δεν μπορεί να κρατήσει το τμήμα, εφόσον ο κύριος Μικρογεωργίου συνταξιδοτείται. Τι σημαίνει αυτό, για να καταλαβαίνει ο κόσμος? Από τον Ιούλιο, επίσημα καλυμμένη θέση στη μονάδα εμφραγμάτων δεν υπάρχει. Από την ώρα που φεύγει και ο κύριος Μικρογεωργίου, που είναι ο τελευταίος που έχει απομείνει, δεν υπάρχει από τις τέσσερις θέσεις καλυμμένη καμία. Ούτε υπάρχει κάποια επίσημη απάντηση πώς θα καλυφθούν αυτές τις θέσεις. Και μιλάμε για τον Ιούλιο. Η κυρία Μπαρκούρη συμπλήρωσε, θα έλεγα. Κινήσεις ανεϊνώς δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε. Σαν ενός μιλάω. Ο κύριος Γαβρίλη έχει κάνει τις δικές του κινήσεις και πολύ σωστά τα εξέθεσε. Αλλά σαν ενός δεν έχουμε απευθυνθεί ακόμα ούτε προς τη διοίκηση να στείλουμε τα χαρτιά που πρέπει, ούτε προς τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, ούτε στους υπόλοιπους αρμόδιους θεσμούς. Οπότε δυστυχώς δεν είχαμε το χρόνο να κινηθούμε. Συμφωνώ απολύτως ότι ο λόγος που βρισκόμαστε και που ξανασυστάθηκε η ενός είναι ότι οι γιατροί φτάσανε στο απροχώρητο. Δεν ξέρω τι έχετε καταλάβει. Έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια ο Σύλλογος Εργαζομένων εδώ και πάρα πολύ καιρό να ενημερώσει τον κόσμο. Δυστυχώς η συμμετοχή του κόσμου δεν ήταν αρκετή, παρόλο που θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλους άμεσα. Όχι μόνο στη ΣΥΡΟ, αλλά σε όλες τις κλάδες. Έχουμε φτάσει πλέον να έχουμε μπει σε τουριστική σεζόν. Τα προβλήματα είναι πολύ συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί, θα τα ξανααναφέρουμε. Χρειαζόμαστε υποστήριξη. Οποιοδήποτε από εμάς, τους γιατρούς που δουλεύουμε και με πανδημία τόσο καιρό, με υπερεργασία απλήρωτη, είμαστε απλήρωτοι για όλες τις πρόσθετες εφημερίες που έχουμε κάνει, χωρίς να πάρουμε. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε αυτό που πρέπει να αποδώσουμε ως γιατροί. Εγώ εφημερεύω αυτή τη στιγμή. Μέχρι και πριν λίγο ήμουν στα χειρουργεία και πρέπει να επιστρέψω. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε πια. Και δεν έχει να κάνει με εμάς. Έχει να κάνει με τους ασθενείς. Έχει να κάνει με τους δικούς μου ανθρώπους που μένουν στη ΣΥΡΟ και θα πάθουν κάτι και πλέον δεν καλύπτονται από αυτό το νοσοκομείο.
Λυπάμαι που το λέω τόσο και λυπάμαι και για την ταραχή. Δεν είναι πολιτικό το ζήτημα. Είναι ζήτημα υγείας, αφορά όλους μας. Δεν είχαμε καν να σας εκθέσουμε τι προβλήματα οικονομικά έχουμε, πόσες περιορίες έχουμε κάνει. Ερχόμαστε και σας λέμε ότι πλέον λειτουργούμε στα κόκκινα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αντοχές δεν υπάρχουν. Το ότι καλύπτουμε τη βάση του ΕΚΑΒ, οι τέσσερις γιατροί που ανέφερε ο κύριος Γαβρίλ, τα ποιητικά, δεν γίνεται γιατί μας υποχρέωσε κανείς. Για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Γίνεται καλή τη θέληση προσπαθώντας να υποστηρίξουμε αυτό που γίνεται σε αυτόν τον τόπο.